δεν της άρεσε το πιάτο της Σίας και είπε την αλήθεια, παιδιά. Η Σία είπε την αλήθεια. Αυτό να το προσέχετε. Τώρα πάμε. Έχουμε ένστολο. Έχουμε ένστολο στο στούντιο. Έφτασε στο αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο αρχηγείο. Επιστολή του κυρίου Πρίτανη. Ο Πρίτανης. Μιλάνε για την νομική τώρα. Και επιστολή του... Προχθές εννοείται. Χθες παραλήθη στο αρχηγείο, 12 του μηνός, είναι γραμμένη εδώ. Με φάξ την έστειλα προχθές το Σάββατο. Με φάξ την έστειλε. Το γραφείο του κυρίου Υπουργού που, έχει, που απευθύνεται έχει πάει στις 12 του μηνός. Το 1984, παλιά δηλαδή. Είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά και αναφέρει ότι έχει ενημέρωση ότι γίνονται φθορές. Φθορές γίνονταν. Όπως καταλαβαίνετε, χθες την ώρα εκείνη δεν μπορούσε να γίνει επιχείρηση αστυνομική μέσα για αυτό το θέμα. Όχι, όχι. Γιατί... Προχθές ήταν το Σάββατο, παρακαλώ. Τι επιχείρηση τώρα. Με τις φθορές τώρα, αν είναι δυνατόν. Πάντως, πρώτα απ' όλα δεν είχαν μαζί τους εργολάβους για να καλύψουν τις φθορές. Το mail του κυρίου Τσιμισιζέλη, του Κοσμή τώρα, είναι αυτό, πάει στα χέρια του Πρίτανη στις 10 του μηνός. Ναι. Το μηνέ. Άρα χρειάζεται δύο μέρες για να φτάσει αυτό το mail από τα χέρια. Ποιο mail, με φάξ θα στείλανε, ρε καμένε. Είπατε το Σάββατο πήγε. Το Σάββατο με φάξ είπε. Σας αρχίζει 10 του μηνός και στο γραφείο του. Πάντως, εν πάση περιπτώσει τώρα δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Πάμε σε άλλο θέμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Συνεχίζουμε. Για πες, για πες. Έχουμε ενημέρωση την Παρασκευή ή το Σάββατο από την οποία αναπροκύπτει ότι κάποια άτομα. Ναι, με το πλαγιαϊκό παιδό. Το πλαγιοδάνειο για να καλύψει την κουρούπα. Ο άνθρωπο δηλαδή. Ό,τι μπορεί κάνει. Δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση. Καμία ενημέρωση. Εμείς ωστόσο, ναι, το Σάββατο που επίσης είχαμε διαδήλωση, ναι, είχαμε μια δύναμη που έκανε συνεχής ελέγχου, ναι, επί της Οδού Ακαδημίας. Συνεχής! Και κάναμε αρκετές ελέγχους σε άτομα που βγήκαν από το Πανεπιστήμιο. Άτομα που βγήκαν από το Πανεπιστήμιο. Ακόμη, ναι, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Καμία ενημέρωση. Βρήκατε πράγματα εκεί. Όχι. Δεν βρήκανε. Δεν βρήκανε τίποτα, δεν βρήκανε. Αλέξη. Αλλά κάναμε και την Κυριακή επίσης προσαγωγές. Και την Κυριακή. Επιχείρησαν να βγουν από εκεί. Σκατά. Και τελικά δεν βγήκαν εκεί. Βγήκαν αλλού. Βγήκαν από πίσω. Βγήκαν έξω από την νομική και τους είχαμε, ναι, και τους είχαμε για να ελέγξουμε τα άτομα, ναι, αυτά και αν έχουμε αντικείμενα ή οτιδήποτε άλλο που θα έφερε, ναι, στους χώρους των διαδηλώσεων, ναι, να συλληφθούν. Ποιο, τα αντικείμενα. Είσαι και βλαμμένος. Για πάμε παρακάτω, ναι. Πολύ αργά το βράδυ, όταν είχαμε τις φωτιές στην Σταδίου, ναι, αναγκαστήκαμε να αποσύρουμε κάποιες δυνάμεις από εκεί για να πάμε να διευκολύνουμε τα περιοριστικά οχήματα, να πάνε στην Αλφα Μπανκ που απεκλωβήσαμε. Πήγαν στην Αλφα Μπανκ τα περιοριστικά οχήματα. Και πανεπιστημίου, ναι, που έχει. Να απεγκλωβίσουν ποιον, ρε μαλάκα. 10 η ώρα το βράδυ. Οι άτομα βγήκαν έξω. Επιχείρησαν και άλλες φορές να βγουν έξω, ναι, και βλέποντας τις αστυνομικές δυνάμεις, ναι, ξαναμπήκαν μέσα. Ξαναμπήκαν μέσα γιατί. Εμείς, πού να επιχειρήσουν. Έχοντας ενημέρωση ότι υπάρχουν κάποια άτομα, φοιτητές, φοιτητές άγνωστοι στο πανεπιστήμιο. Δεν πρέπει να κάνουμε κάθε φορά επιχείρηση. Δεν γίνεται. Όλο ο κόσμο βέβαια την Πέμπτη ήξερε ότι ήταν αναρχική μέσα αστυνομική. Αναρχική αστυνομική βέβαια. Το ξέρατε κι εσείς από Sky πρώτη. Κύριε Παπαγιάννου, εμείς ξέρουμε ότι είναι άγνωστοι φοιτητές. Άγνωστοι φοιτητές ήταν. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται. Όχι, όχι. Δεν είναι πρώτη φορά που βρίσκονται, γιατί είναι 6 χρόνια εκεί να πάρουν το πτυχίο. Κύριε Παπαχελά, το ζητούμενο το εξής. Ζητούμενο, Παπαχελά, πέστα. Ο Πρίτανης, ναι, ενημέρωσε τις αρμόδιες, ναι, αρχές. Ενημερώθηκαν. Τις ενημέρωσε. Με φάξ. Τους έστειλε το 1984 και το λάβανε τώρα. Εκεί είναι που αρχίζω και μπερδεύομαι. Μπερδεύτηκε, Παπαχελά. Έστειλα την επιστολή και ο κύριος Μπαλάκος ή ο κύριος αρχηγός, δεν ξέρω. Μπαλάκος. Έδινε την εντολή να έρθει η αστυνομία να μπει μέσα στο κτίριο να ελέγξει. Ήρθε η αστυνομία, του έλεγξε. Καμία... Δεν θα είχατε κανένα πρόβλημα αυτό. Βεβαίως, ο Πρίτανης τι πρόβλημα να έχει. Ο Πρίτανης τη θέση του θέλει να κρατήσει. Αυτό γιατί δεν έγινε τότε. Αν... Είναι γνωστό από τις 10 του μηνός, ναι, ναι, στην Πριτανία, α, ναι, ότι γίνονται φθορές μέσα στο πανεπιστήμιο. Πόπο, από τις 10 του μήνα γίνονται φθορές. Πόπο, εργολάβη, τα καλύτερα. Θα μπορούσε να λέει ξεκάθαρα, ξεκάθαρα ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν μπει μέσα στο πανεπιστημιακό. Κάποιοι, όχι φοιτητές, αλλά φοιτητές είπες προηγουμένως. Άλλη κουβέντα. Και εμποδίζουν τη λειτουργία ψανού. Υποτίθεται καταργήθηκε με μια τεράστια πλειοψηφία ο νόμος για το άσυλο. Τεράστια πλειοψηφία. Αυτό το πινκ-πονκ που έλεγε ο Πρίτανης στην αστυνομία κάνει τη δουλειά σου. Και η αστυνομία λέει στον Πρίτανη κάνει επίσης τη δουλειά σου. Εγώ τώρα βλέπω ότι υπάρχει μια αλληλογραφία. Για πε. Αλλά όχι και το θέμα. Ακριβώς αντίστροφα ισχύει. Όσο ίσχυε το άσυλο, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα να παίζει τον μπαλάκι. Τώρα που δεν ισχύει το άσυλο, παίζει τένις. Υπάρχει ο κίνδυνος αυτός. Είστε χαμένοι τελείως. Από χέρι. Ο Πρίτανης ήταν υπεύθυνος να βρει λύση. Ο Πρίτανης. Λοιπόν, έχω την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Χειροκροτήστε όλοι, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Πρέπει να σας πω ότι εντυπωσιάζομαι από τη συζήτηση. Και εμείς εντυπωσιαζόμαστε από το πόσο μπορεί να ζει ο μπαμπάς σας. Έχω ένα πολύ μεγάλο σεβασμό στον κύριο Μπαλάκο, γιατί ξέρω και τη δουλειά την οποία έχει κάνει και στο παρελθόν. Ναι, ναι, ο Μπαλάκος βέβαια. Του.
για την πάταξη της τρομοκρατίας. Νερό, νερό, πιες να μην πνιγείς. Θέλω να ρωτήσω μερικά πολύ απλά πράγματα. Για πες. Πρώτον, παρακολουθώ έναν Πρίτανη, ναι, ο οποίος ουσιαστικά στέλνει τρεις επιστολές. Ναι, τρεις. Με φάξ τις έστειλε από 84, το είπαμε. Μόνο για να ρίξει τον μπαλάκι. Μπαλάκος, είναι μπαλάκι θα ρίξει, μην ξεχάζει. Και να τη χρεώσει κάπου αλλού. Ναι. Διότι δύο πράγματα είναι γνωστά, κύριε Παπαχελά. Δύο. Το πρώτο είναι ότι οι άνθρωποι που μπήκαν μέσα στην νομική, ναι, δεν ήταν, δεν ξέρω αν ήταν φοιτητές ή δεν ήταν. Ναι. Είναι βέβαιον πάντως, ναι, ότι ήταν άνθρωποι που είχαν αναρτήσει, ναι, στην ιστοσελίδα του. Ποια ιστοσελίδα? Το Indie Media. Ου, βλέπει Indie Media, είπα εγώ Γιάννη. Γεια! Μαλάκα, η επανάσταση ξεκίνησε. 9 Δευτέρου του 2012. Ναι. Προβαίνουμε σε κατάληψη του κτηρίου της νομικής σχολής. Το διάβασες, το ξέρεις, ε. Γιατί δεν πήγες? Κέντρου δράσεων, mm, στα πλαίσια του θερμού τετραημέρου, ναι, και της γενικής απεργίας. Όλα τα ξέρεις, όλα. Δεν χρειάζεται, παλιά, ναι, παλιά έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου ότι οι κομμουνιστές συνωμοτούν μεγαλοφόνο. Αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ πέφτουν τα προσωπία, ladies and gentlemen. Συνωμοτούν, ναι, μεγαλοφόνος. Πόπο συνωμοσία. Στασιασμός. Λοιπόν, στάσεις, στάσεις στη γαλέρα. Ναι. Ούτε ο κύριος Πρίτανης να παριστάνει ότι δεν ήξερε ότι μέσα στην νομική. Ο κύριος Πρίτανης δεν διαβάζει την ίδια, αγαπημένη μου. Και βάζονται βόμβες και γίνονται όλα τα συλλογή όλων των πυρομαχικών. Βόμβες, TNT, C4. Ναι. Ούτε ο κύριος Παπουτσής, ο οποίος είχε την ενημέρωση αυτή. Ποιος, ο Παπουτσί? Έκανε πως δεν καταλάβαινε. Δεν καταλάβαινε γιατί ήταν στα αγγλικά η ενημέρωση. Ο ένας την ευθύνη στον άλλον για να φύγει από τα χέρια μας η καυτή πατάτα. Ήτανε καυτή πατάτα, δεν είχε Φιλαδέλφια όμως. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Ένα λεπτό, κύριε Μπακογιάννη. Ένα λεπτό, κύριε Μπακογιάννη μου. Κύριε Μπακογιάννη μου. Εγώ έχω να πω, ναι, ότι η Ελλάδα πληρώνει πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ ακριβά, πληρώνει την παρουσία σας στο κοινοβούλιο. Το ξέρουμε. Τις οποίες, ναι, εάν δεν τις αντιμετωπίσουμε τώρα, ναι, τώρα, αν δεν καταλάβει και ο κύριος Πρίτανης, τώρα, δηλαδή, ότι είναι Πρίτανης, τι ώρα είναι, και ευθύνες, ναι, και αν δεν καταλάβει και ο κύριος Παπουτσής και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ναι, ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουν κατά δεν τον είναι τρόπο δυνατόν, την κατάσταση, ναι, η Αθήνα θα ξανακαεί. Σιγά! Μη σκίστε κανένα καλτσόν που θα ξανακάει η Αθήνα. Η Αθήνα καίγεται επειδή τσακίζεται τον κόσμο που μένει σε αυτήν. Ζωντανά! Οι φθορές, ναι, οι φθορές, στις δύο πρώτες μέρες, mm, που λειτουργούσε η σχολή, ναι, δεν είχαν συμβεί. Α, μπράβο. Το τι πες τα ρε, το ανέφερα Μπουμπούκο. Και η αναφορά μου, καμία φορά δεν έχει συμβεί. Συνέλευση κάνανε οι άνθρωποι. Μπαλάκο, ναι. Την τελευταία επιστολή, την τελευταία παράγραφο. Το μπορείτε να διαβάσετε παρακαλώ. Για διάβαστε την Μπαλάκο. Λέει ότι παρά την έκκλησή μου να εξασφαλίζει, ναι, την ασφάλεια, δεν έχετε κάνει τίποτε. Βρέθηκαν έμποροι ναρκωτικών έξω από το πανεπιστήμιο, ναι, και περίεργα. Ναι, οι έμποροι ναρκωτικών σας πείραξαν. Τη πουτάνα γίνεται στον πεζόδρομο δίπλα από το μουσείο. Μέσα. Τώρα σας πείραξαν οι έμποροι ναρκωτικών. Γιατί δεν φωνάζετε τον Καμίνη να καθαρίσει? Μπαλάκο. Η επιστολή του κοσμήτρα τη σχολή σα τη 10 του μηνό. Αναφέρει για ζημιές. Ζημιές. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Πρίτανης. Χάλια. Ότι στις μέρες τις εργάσιμες, mm, δεν υπήρχαν φθορές και, mm, έγινε το Σαββατοκύριακο. Ναι, έγινε στις μέρες αργίας. Σε πάρα πολλές. Το Δημήτρια κατάλαβα λέει για δράσεις. Έτσι δεν λέει ότι. Σε πάρα πολλές. Για δράσεις. Λέει. Για δράση. Κατά διαστήματα. Μακαρόνια βράζαμε. Σε αυτές τις καταλήψεις η αστυνομία θα πρέπει να μπαίνει μέσα οίκοθεν σε όλες τις περιπτώσεις που έχουμε καταλήψει πανεπιστήμια. Και εγώ καταλαμβάνω το σπίτι μου. Κύριε Μπακογιάννη, θέλετε κάποιο άλλο σχόλιο να κάνετε? Η δικιά μου, η απάντηση η δικιά μου. Ω, απαντάτε. Ναι, ναι, πείτε. Αυτή τη στιγμή, ναι, γνωρίζουμε, ναι, παραδείγματος χάρη πάρα πολύ καλά, ναι, ότι η κατάσταση η οποία διαμορφώθηκε στη νομική, ναι, είχε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ποιο αποτέλεσμα? Διότι όταν καίγεται σήμερα ένα από τα ιστορικότερα σπίτια της Αθήνας, μιας πόλης στην οποία τουλάχιστον εγώ είχα την τιμή να είμαι δήμαρχος. Άσε ρε παραμύθο, όταν που πήρες 300 εκατομμύρια δάνειο και ακόμα δεν το εξοφλήσει η Αθήνα. Όταν κλείνουν οι επιχειρήσεις, γιατί δεν θα ξανανοίξει κανένα. Κανένας, ούτε τα Starbucks στην Κοραϊδία θα ξανανοίξουν σε μια εβδομάδα και θα πάρουν όλους τους υπαλλήλους πίσω. Για πες. Διότι οι ασφάλειες δεν καλύπτουν πλέον κανένα ασφάλειες. Και, ναι. Και η εικόνα την οποία ο κόσμος, ναι, έχει είναι ότι το κράτος δεν μπορεί να το προστατεύσει. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όχι από αυτή την πλευρά. Το κράτος δεν μπορεί να το προστατεύσει γιατί το ξεπουλάει. Άλλη κουβέντα. Πάμε παρακάτω. Τον εαυτό του. Ναι. Τη θέση του, κύριε Παπαχελά. Ναι, ναι, κύριε Παπαχελά. Όχι. Την υποχρέωση την οποία έχουν. Πάντως πρέπει να πω, κύριε. Για πες, για Παπαχελά. Αν μου επιτρέπετε, ναι, ακόμα και τον καιρό που ήσταν εσείς στην κυβέρνηση. Τι πουτάνας γινότανε. Στα Δεκεμβριανά τα περίπου. Μπράβο. Δεν ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα που πρέπει να. Πες τα ρε Παπαχελά, πες τα ρε μαλάκα. Καλά σε έχει προσλάβει η CIA. Μια χαρά το πας. Για να μην πω χειρότερα, μπορώ ό,τι και να μου πείτε πάνω στο θέμα.
Θα έχετε δίκιο. Α, βέβαια θα έχει δίκιο. Ενδεχομένως θα θυμάστε ότι η αντίδρασή μου και τότε και σήμερα είναι η ίδια. Μπράβο. Διότι θεωρώ ότι είναι παθογένεια του συστήματος. Παθογένεια είναι. Πασοκογένεια. Και να προσθέσω κάτι, κύριε Παπαγγέλη. Την Πέμπτη. Ναι. Εκείνη την Πέμπτη, επειδή μας είπε ο κύριος. Γιατί δεν το καταγγείλαμε. Δημόσια ανακοίνωση έγινε. Ναι, δημόσια. Και αν ο κύριος Πελεγρίνης δεν είχε καταλάβει. Ο Πελεγρίνης τι είναι αυτό το ιταλικό αναψυκτικό. Έστω και από την ανακοίνωση ενός κόμματος, ενδεχομένως να το είχε πληροφορηθεί. Ναι. Διότι εμείς κάναμε ανακοίνωση, δεν παίχτηκε όντως από τα μέσα. Δεν παίχτηκε ανακοίνωση. Εκείνη την ημέρα τόσο πολύ. Αλλά κάναμε ανακοίνωση στην οποία κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου. Κρούατε τον κόδωνα του κινδύνου. Ότι όταν τέσσερις μέρες. Πριν από την Κυριακή της ψηφοφορίας. Της ψηφοφορίας. Νομική, δεν χρειάζεται να είσαι Ηρακλής Πουαρό. Σιγά ρε, μην είσαι και Ηρακλής Μερόπαλο. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Τι να πει. Μια παρατήρηση στον κύριο Μπαλάκο. Επειδή είπε πριν ότι δεν γίνεται η αστυνομία να παρεμβαίνει σε κάθε κατάληψη. Ναι, κύριο Μπαλάκο, νομίζω ότι αυτή είναι μια γενίκευση. Από φοιτητές. Από φοιτητές, Ρεγίδη, σου λέει. Που δεν ταιριάζει όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί εσύ θα παρέμβαινες εσύ με τα γυαλιά. Θα έμπαινες μέσα, θα τα κάνεις λίμπα όλα. Να τους συλλάβεις όλους. Τη νομική και το πολυτεχνείο. Ένα από τα δύο κτίρια καταλαμβάνεται 3-24 ώρα πριν την κρίσιμη ψηφοφορία της Βουλής. Δεν είναι μια οποιαδήποτε κατάληψη. Ναι. Η ενημέρωση. Βέβαια, είναι μια κατάληψη προκειμένου να μπορέσει να υποστηρίξει την αντίδραση κάποιων ανθρώπων απέναντι στη μαλακία που αναπεράσουν. Είναι ότι έχει καταληφθεί από άγνωστους φοιτητές. Τώρα, αγαπητέ Σκάι, το γιατί κάει και η Αθήνα, είστε ο τελευταίο που μπορείτε να πείτε κάτι γι' αυτό. Πραγματικά. Μέσα και ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες από σήμερα το πρωί που η Ράικου. Μπήκαν να καθαρίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, να σουγκαρίσουν μπήκαν. Εγώ να ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν πάω στον κύριο Βαρελά, γιατί θέλω λίγο να μιλήσω για τα γενικότερα θέματα. Για πε. Τελικώ έπαιξε κάποιο ρόλο η νομική, γιατί εγώ από αυτά που είπα. Η νομική τι ρόλο έπαιξε. Το ρόλο τη κοκκινή κουφίδα. Ήταν στρατηγικό ο ρόλο των ανθρώπων που ήταν μέσα στη νομική. Ακριβώ το είπα νωρίτερα, κύριε Παπαχαιρά, ότι. Στην νομική, εμείς και το Σάββατο. Και το την Σάββατο. Πρώτη ενημέρωση που είχαμε. Mm. Ότι υπάρχουν άνθρωποι. Την πρώτη ενημέρωση. Η Παγκογέννη την είχε την Παρασκευή την ενημέρωση. Και την Κυριακή χθες. Μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Ναι. Είχαμε αστυνομικούς γύρω από την Παντού, Ελλάδα. Οι οποίοι κάναν συνεχείς ελέγχους και προσαγωγές. Στα πεζοδρόμια. Κάναν ελέγχους και προσαγωγές. Δεν πιάσαμε κανένα. Αυτό που λέω είναι μήπως τελικά είναι ένα. Δεν ξέρουμε. Είχαν μολότοφοι αστυνομικοί. Καλά είπα. Δεν βγήκαν από εκεί άτομα τα οποία είναι σε εισαγωγικά φορτωμένα. Φορτωμένα. Μ' αρέσει η αργό του κυρίου. Πώς θα λένε, Μπιλιμπίλι. Ήταν άνθρωποι από εκεί με μολότοφ. Ισχύει, το ξέρετε αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Αν έφυγε άτομα. Δεν το ξέρω. Εκείνη τη στιγμή φύγαμε εμείς. Με μολότοφ. Αυτό όμως έχει να κάνει πολύ αργότερα από τη στιγμή που ήδη είχαν εκδηλωθεί οι περισσότεροι εμπρισμοί. Οι περισσότεροι. Κύριε Παπαχέλα, επιτρέψτε να πω το. Για πες. Εγώ δέχομαι ότι. Είναι καταγεγραμμένες οι ώρες, βέβαια. Είχε είσοδο-έξοδο. Πρόβλημα. Εσείς πιστεύετε ότι όλο αυτό το κακό που γίνηκε στην Αθήνα είχε σαν. Αφετηρία την νομική. Του λέει ο άλλος. Μην είμαστε αφελείς. Δεν νομίζω ότι θέλει και πάρα πολλές μολότοφ για να γίνεις μια που έγινε. Δεν ξέρω. Όχι, όχι. Δεν ξέρεις. Μολότοφ. Πού να ξέρεις. Γι' αυτό ήταν ο λόγος. Πώς δούλεψε αυτό το πράγμα. Μπορείτε να μας πει. Δηλαδή, ο στρατηγός προφανώς. Στρατηγός, στρατηγέ μου. Στρατηγέ μου, πες μα. Δεν είναι μόνο η μολότοφ. Υπάρχουν και άλλα έφλεκτα υγρά τα οποία. Έφλεκτα υγρά! Και πώς ανοίγουν αυτά τα ρολά τα οποία είναι πραγματικά πολύ βαριά πολλέ φορέ. Τα ρολά με λωστό, ρε Παπασχελά. Πώς ανοίγουν τα ρολά. Στις διαδρομές που κάνουν στους δρόμους. Έχουν αφαιρέσει, όπως θα σας πει ο κ. Βαρελάς, πάρα πολλά αντικείμενα. Σίδερα, κάγκελα. Σίδερα. Πινακίδες, διάφορα αντικείμενα τα οποία τα χρησιμοποιούν. Ούριζα γάρ. Κάνουν τις αποκολλήσεις διάφορων ρολών. Μόνο το τελευταίο που θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο στρατηγό. Εσείς θεωρείτε ότι. Η πηγή του κακού ήταν η νομική. Ναι, ναι, ήταν η πηγή του κακού. Αυτή, η νομική φταίει. Πραγματικά. Η νομική φταίει που έχουμε πάρει 350 τρισεκατομμύρια δάνειο από όλο τον πλανήτη. Και η ΑΣΟΕ θεωρείται σκουπιδότοπος της πολιτείας. Οτιδήποτε. Η ΑΣΟΕ. Εκεί. Αν θεωρείται η ΑΣΟΕ σκουπιδότοπος της πολιτείας, πόσοι απόφοιτοι της ΑΣΟΕ είναι τώρα στην Βουλή, ρε παιδιά. Πρέπει να φύγει αυτός ο μύθος, να μας αφήσουν να κάνουν δουλειά. Καλό είναι και δικιά σας δουλειά να προστατεύετε όμως. Ασφαλώς και να προστατεύουμε. Παρακαλώ. Κύριε Βαρελά, ήθελα να έρθω σε εσάς τώρα. Διότι έχετε μεγάλη επιχειρησιακή εμπειρία από ό,τι καταλαβαίνω και χθες το βράδυ την είχατε από πρώτα. Πετε μου πρώτα απ' όλα τι ζήσατε. Αυτή η περίφημη ιστορία με την απόπειρα κατάληψη του Δημαρχείου. Τι ακριβώς ήσασταν εκεί καταρχήν? Ήμουνα εκεί. Για πετε μας τι ζήσατε. Μαζί με κάποιους δημοτικούς υπαλλήλους. Ναι, και τι έκανες? Είχαμε ανέβει από νωρίς για να δούμε τι κατάσταση επικρατούσε στην περιοχή των χαυτίων που είχαν μεταφερθεί τα επεισόδια. Ο αντιδήμαρχος. Και γυάλισε καράφλα μου από το σοκ. Το φαινόμενο από την Ομόνοια. Να κινούνται άνθρωποι πηγαίνοντας. Από την Ομόνοια φιλαράκι, τίποτα πρεζάκι ήταν. Θέλω να κάνω τίποτα βέρια πίσω από το δημαρχείο. Μέρα, το δημαρχείο. Αυτό, μπράβο, καλά το πες. 20 με 25, κάπου εκεί πέρα περίπου. Ηλικία.
Από 20 χρονών και πάνω. 20 και πάνω, εντάξει, τουλάχιστον ήταν ενήλικη. Και για πέστε μας την εξέλιξη του παράδοσης. Ειδοποιήσαμε τη δημοτική αστυνομία. Τη δημοτική αστυνομία, με όλη την αρχή και την εξουσία που έχει. Βέβαια. Υπήρχε μια δημιουργία πάρα πολύ κοντά. Δημιουργία δημοτικής αστυνομίας. Λίγα λεπτά μετά την είσοδο των επίδοξων καταληψιών. Επίδοξων. Εμείς ακούσαμε ότι καταλήφθηκε το Δημαρχιακό Μέγαρο. Αποτρέψανε από την κατάληψη. Τους αποτρέψατε κιόλας. Έχετε εικόνα, αλλά τώρα δεν ξέρω πώς θα μπορούν να αλλά ρωτάω παρόλα αυτά. Τι ήταν ο στόχος, να το καταλάβουν έτσι για λόγους δημοσιότητας. Όχι να το καταλάβουν, να το κατανοήσουν. Νομίζω ότι για λόγους δημοσιότητας ήταν να το καταλάβουν. Ναι, ναι. Τώρα να σε ρωτήσω, εσείς γενικά. Εσείς τι κάνατε. Πού ήσασταν στον πόλεμο, παπά. Είναι καλύτερα από όλους μας από χθες το βράδυ. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι η αστυνομία έκανε καλά τη δουλειά τη. Γαμώ την έκανε η αστυνομία. Γάμισε και έδινε. Πρώτα απ' όλα, όλοι είχαν τη δυνατότητα να σηκώνουν βάρη. Πετάγανε κάτι μάρμαρα, βεντούζα. Στην προηγούμενη πορεία, ναι, ναι. Έχω συνεργαστεί με την αστυνομία στην αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων που υπάρχουν μετά τις κινητοποιήσεις. Αποτελέσματα τι ήταν, και τα επεισόδια τα οποία γίνονται. Ναι. Εχθές, όπως είπε και ο στρατηγός, στρατηγέ μου, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Μεγάλη. Και ήταν μεγάλη συγκέντρωση από νωρίς. Δηλαδή, από τις 3 η ώρα περίπου, καταλαβαίναμε ότι θα ήταν μεγάλη συγκέντρωση. Το οποίο θα δημιουργούσε αδιαχώρητο στην Αθήνα. Αδιαχώρητο στην Αθήνα. Τουαλέτα. Φάνηκαν ότι υπήρξαν προβλήματα. Θα δούμε. Φάνηκαν ότι υπήρξαν προβλήματα. Πούμε, θα δούμε. Αυτό ο κύριο με τον Ντεγκραντέ στο Μαλί είναι δήμαρχο. Δηλαδή, στο κέντρο επιχειρήσεων τη αντιδήμαρχο διεύθυνση Αθηνών. Είναι Μαλί αντιμαλί. Δήμαρχο αντιδήμαρχο. Αλλά να υπάρχει ένα συντονισμό καλύτερο μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου. Καλά. Συντόνισε την αριστερή τρίχα με τη δεξιά και άσε του συντονισμού του Δήμου γιατί δεν το έχει. Γιατί έγινε, κύριε Παλάκο. Ναι. Το κέντρο επιχειρήσεων είναι ένας χώρος που καθαρά επιχειρησιακά λειτουργούν αστυνομικοί παρουσία εισαγγελέων. Πού? Όχι, δεν είχε πάει. Πού? Εγώ τουλάχιστον από ό,τι ξέρω δεν είχε πάει. Εσύ ήσασταν στο κέντρο επιχειρήσεων, υποθέτω. Κάποια στιγμή και μετά ήμουν ναι. Ναι, γιατί μου πήρε χρόνο να φτιάξω το μαλλί να μπορέσει να καλύψει την κουρούπα. Γι' αυτό και δεν. Από ένα σημείο και μετά. Είναι στο κέντρο επιχειρήσεων για να υποπτεύουν και να ελέγχουν το νόμιμο των ενεργειών των αστυνομικών δυνάμεων. Το νόμιμο των ενεργειών πραγματικά το πετύχατε αυτό. Μπράβο, μπράβο. Να πηγαίνουμε και επιτόπου. Επιτόπου πήγατε παντού. Ήσασταν επιτόπου. Είναι δεδομένο. Άλλο πρόβλημα, κύριε Βαρελάκη, που είχατε με την οργάνωση. Άλλο πρόβλημα για πείτε μα. Υπήρχε αδυναμία στην επικοινωνία με την πολιτική προστασία. Μου ξέβαψε και τον μπλουζάκι εδώ δεξιά. Είχε πέσει μια χλωρίνη. Όπως καθαρίζαμε το γραφείο. Χρειάζεται να επέμβουν οι δυνάμεις του Δήμου σε. Οι δυνάμεις του Δήμου. Προφανή συνδρομή τη. Συνδρομή που? Αστυνομίας. Και εκεί νόμιζα ότι λέγατε ότι κάνα πάροχο ίντερνετ. Όχι, δεν μιλάω για την αστυνομία, μιλάω για τα ειδικά συνεργεία τα οποία καθαρισμού. Μια τεχνογνωσία στο να απομακρύνουν. Μάρμαρα, πέτρες. Τα έχουν αποκτήσει τεχνογνωσία τα συνεργεία να απομακρύνουν μάρμαρα και πέτρες. Αυτό είναι καινούριο. Είναι καινούριο, πραγματικά πάμε. 40 τόνους μάρμαρα. 40 τόνους μάλλον. Είχαν φέρει τη γεφυροπλάστικα στην πλατεία Συντάγματος και βάζανε πάνω τα μάρμαρα πριν τα παρούν για να ζυγίσουν, ούτως ώστε να μπορέσουν να πούνε στα κανάλια πόσοι τόνοι ήταν. Γύρω από την πάμε, πλατεία Συντάγματος, αλλά και μέχρι πάρα πολύ χαμηλά. Χαμηλά, είχε και χαμηλά. Πάρα πολλά γεφυροπλάστικα. Μέτρα κάγκελα έχουν αφαιρεθεί από τους δρόμους. Αχ, τα κάγκελα, παιδιά, το Αβραμόπουλο. Πάρα πολλά κολονάκια. Κολονάκια. Σε ένα από τα κολονάκια αυτά έπεσε ένα μπάτσο πάνω στη Μητροπόλη. Να το προσέξετε αυτό με το παπί. Ό,τι είχε απομείνει από τις προηγούμενες ζημιές έχει αποτελειωθεί. Αποτέλειωσε. Και νομίζω ότι για πρώτη φορά είχαμε και εκτός από φυσικά τα τρομερά. Θύματα είχαμε, πέντε πλάκες πεθάνανε. Τρομερές ζημιές που έχουν υποστεί καταστήματα και. Και επιχειρήσεις. Καταστήματα τραπεζών. Καταστήματα και υποκαταστήματα. Ήταν το κατάστημα και δίπλα ήταν το υποκατάστημα. Εξοπλισμός και καφάο του ΟΤΕ. Τα καφάο μακαρονάδα. Το καταλάβαμε, ναι. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα σχεδόν στο κέντρο της Αθήνας όλη μέρα δεν έχουμε. Ναι, μιλάγανε με περιστέρια. Των φαναριών με αποτέλεσμα να έχουμε. Και πώς απλωμένο είναι αυτό, κύριε Βαρελάκη. Είναι απλωμένο πολύ. Φιλαράκι το Σεντόνι άπλωσε από την Ολυμπίου Διός μέχρι την Ομόνια. Μοναστηράκι. Ναι, ναι, για πες. Και ανεβαίνει μέχρι ψηλά την περιοχή λίγο πριν το Κολωνάκι. Αλήθεια. Φτάνοντας χαμηλά μέχρι την Ομόνια, σε όλους τους κάθετους δόμους. Δεν είχαν τα πραζάκια να πάρουν τηλέφωνο την άκρη για να γίνουν. Είχαν προβλήματα στα δύο Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Ερμού, Αιώνου και Αθηνάς. Πώς νιώθει ένας άνθρωπος σαν και εσάς εκείνη την ώρα, θυμώνει? Τι να θυμώνει, γυάλισε καράφλα του, δεν τον βλέπεις, κοκκίνησε.
Τι πέρασε. Στεναχωριέται γιατί σήμερα έβλεπα το πρωί εργαζόμενους κυρίως στα καταστήματα του κάτω μέρους της Ερμού. Του κάτω κόσμου. Οι οποίοι πιθανόν σήμερα πηγαίνανε στην δουλειά τους με το ερωτηματικό. Αν θα έχουμε δουλειά. Σε λίγες μέρες θα μειωθεί ο μισθό τους. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι είναι πολύ πιθανόν. Ο μισθό τους θα μειωθεί, ρε Καραγκιόζη, από τα επεισόδια. Βλαμμένε. Είδε τι ψήφισανε χθες. Ε, βλαμμένε. Που κάνανε. Όχι. Τα επεισόδια. Συγγνώμη. Και δεύτερον, γιατί δεν έχει συλληφθεί κανείς. Ναι. Ή τι θα γίνει με αυτούς που έχουν συλληφθεί. Ποιοι, τι θα γίνει. Νομίζω στην κουβέντα μας έχουμε και τον. Έχουμε ένα νομικό σύστημα. Μπορείτε να πάτε να γίνετε δικαστής αν θέλετε, αλλά θέλει πολλές σπουδές. Περισσότερες από δημοσιογράφος. Και λίγο λιγότερο κομμωτήριο. Τι συμβαίνει πρώτα νομικά και νομικά μετά δικηγόρο. Όχι το στρατηγό, δεν ξέρει και ο στρατηγός. Χθες έχουν συλληφθεί περίπου 80 άτομα. Ναι, 80. Και έχουν προσαχθεί περίπου 90. Oh my garden. Κάθε φορά που έχουμε τέτοια περιστατικά υπάρχουν ένας μεγάλος αριθμός συλλήψεων και προσαγωγών. Τα τελευταία δύο χρόνια να σας αναφέρω ότι έχουν προσαχθεί συνολικά 3.000 άτομα. Από τα οποία 1.300 έχουν συλληφθεί. Έλα, ρε. Και έχουν παραπευθεί στη δικαιοσύνη. Έλα, Βαλούρδο, 300 είναι. Έχουν επιβληθεί ποινές σε κάποιους. Έχουν επιβληθεί ποινές. Σε κάποιους εκκρεμεί η εκδίκαση των υποθέσεων. Κρεμεί γκλίτσα μάλλον. Που είναι πάρα πολλοί. Ναι. Κάποιοι ζητούν αναβολές. Αναβολές. Υπάρχει μια διαδικασία. Τι να κάνεις, φιλαράκι. Αυτή είναι. Που έχουν κάνει επεισόδια. Πολλοδικαιοσύνη. Υπάρχουν πολλοί από αυτούς που είναι επαναλαμβανόμενες οι προσαγωγές, οι συλλήψεις, οι τους καραβίδες. Ναι, τους κρατάμε αρχείο. Πόσοι μπαίνουν, 1, 2, 3, 5, 10. Βεβαίως, γιατί βλέπουμε ότι και οι ίδιοι αστυνομικοί σου λένε γιατί να του συλλάβω, ή τα μάτια γιατί να του συλλάβω, αφού ξέρω ότι μετά από λίγο θα βγουν. Εμείς δεν λέμε αυτό γιατί να του συλλάβουμε. Εμείς διαπιστώνουμε. Εμείς δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός. Μια παράδικη πράξη και συλλαμβάνουμε αυτόν που την κάνει. Εκ των υστέρων διαπιστώνεται ότι αυτός είναι κάποιος ο οποίος έχει αδικοπραγήσει και στο παρελθόν. Έχει ξανασυλληφθεί, έχει καταδικαστεί. Ναι. Σοφία, θες να ρωτήσεις τον κύριο Λιμπερόπουλο. Σοφία, ρώτα τον κύριο Λιμπερόπουλο, παρακαλώ. Ναι, να ρωτήσουμε τον κύριο Λιμπερόπουλο τι συμβαίνει με αυτούς που τελικά συλλαμβάνονται και αν μπορούν τελικά να δικαστούν για αν υπάρχουν στοιχεία για να τους δικάσουν. Στοιχεία υπάρχουν, γιατί πάντα τα βάζουν οι αστυνομικοί στις σωστές τσάντες, στα σωστά σημεία, στους σωστούς ώμους. Πάντα υπάρχουν στοιχεία. Ότι εμείς πλέον δεν αντέχουμε να πιάνουμε ανθρώπους οι οποίοι μετά βγαίνουν έξω. Τι άγχος, τι αγωνία. Η αστυνομία δεν αντέχει. Ναι, ναι. Να σας απαντήσω πρώτα όμως να σημειώσω κάτι. Ναι, ναι, για πες. Αναφέρθηκε προηγουμένως το γεγονός ότι υπάρχει παρουσία εισαγγελέων στο θάλαμο επιχειρήσεων της αστυνομίας. Ο ρόλος των εισαγγελέων εκεί δεν σχετίζεται με το επιχειρησιακό κομμάτι. Ο ρόλος τους είναι καθαρά να βλέπουν την τήρηση της νομιμότητας από όλες τις πλευρές και όταν χρειάζεται να επεμβαίνουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Θα θυμίσω ως παράδειγμα την περίπτωση που πρόσφατα σε κάποια διαδήλωση ένας τέλεχος του ΠΑΜΕ έχασε τη ζωή του, υπέστη μια ανακοπή. Το τέλεχος του ΠΑΜΕ ήταν. Λοιπόν, ο εισαγγελέας που ήταν στο θάλαμο επιχειρήσεων πήγε και του κάνε CPR τον συνάδελφό του, όπου βρέθηκε στο σημείο εκείνο και διαφύλαξε, έδωσε οδηγίες ώστε να διαφυλαχθεί το προανακριτικό υλικό προκειμένου να ερευνηθεί υπό ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή του. Τίποτα, κάτι χημικά ήταν τώρα, στο βασικό σας ερώτημα. Κοιτάξτε, όλα βαίνουν καλώς. Τα δικαστήρια κρίνονται από το επίπεδο, από την ποιότητα, από το πλήθος των αποδείξεων που προσκομίζονται ενώπιον τους. Βεντούζα. Είναι γεγονός ότι ο ρόλος της αστυνομίας υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελούν τα καθήκοντά τους σε τέτοιου είδους υποθέσεις, σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, όπου είναι συνθήκες μάχης σώμα με σώμα, είναι δύσκολος. Όπως σώμα με σώμα. Βεντούζα. Ένα δικαστήριο για να καταδικάσει έναν πολίτη για τόσο σοβαρά αδικήματα που μπορούν να φτάσουν μέχρι την ισόβια κάθειρξη. Ισόβια κάθειρξη γιατί, Λελό. Και δι' ασφαλή στοιχεία. Υπάρχουν λοιπόν καταδικαστικές αποφάσεις. Ποιος σκότωσε ποιον. Ποιος υπεξαίρεσε πάνω από κάτι σαν 300-500 εκατομμύρια στην Ελβετία. Υπάρχουν και αθωτικές αποφάσεις για τις οποίες θα μπορούσα να σχολιάσω γενικώς ότι είτε δεν απεδείχθη μία πράξη. Προφανώς. Είτε απεδείχθη ότι δεν έγινε. Προφανώς επίσης. Αυτό λέει ο νόμος. Αν θέλετε, αλλάξτε το. Τα βλέπουμε. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί το είπατε πολύ ωραία προηγούμενα. Σαν να το καταλάβω και να το εξηγήσει και ο κ. Μπαλάκος. Για πες τώρα, Μπαλάκο, και εσύ που τα ξέρεις. Και αν είπασε δώσει ένα πιτσιρικά με μία μολότοφ. Ναι. Και αν ισχυριστεί μετά ο πιτσιρικάς ότι ο αστυνομικός έβαλε την μολότοφ, το οποίο το έχω δει πολλές φορές. Τι έχουμε δει πολλές φορές, δε Καραγκιόζη, φωτογραφίες δεν βλέπεις. Δεν έχεις φωτογραφίες και βίντεο. Ισχυριστεί ο πιτσιρικάς, μπλάκα. Αν δεν κάνει κανένα browse στα ίντερνετ, να πούμε. Δεν σταμάθανε οι Αμερικάνοι φίλοι σου. Προσπαθούμε τώρα να ακτινογραφήσουμε μια θεωρητική. Σιγάρε, ακτινοσκοπικό μηχάνημα που θα ακτινογραφήσεις κι εσύ. Ο δικαστής, ο ποινικός δικαστής.
Τίποτα, μας τα κόψαν όλα, παιδιά, μας τα κόψαν όλα. Το streaming λίγο. Περιμένετε. Περιμένετε γιατί πάθαμε streaming. Έχουμε πάθει μπαλάκο τώρα όλοι. Επίσης να ξέρετε... Έχει τη λεγόμενη ηθική απόδειξη. Δεσμεύεται από την ηθική απόδειξη. Ηθική απόδειξη. Αυτό πότε θα πήγαινε φυλακή, εγώ αυτό θα ξέρω. Θα πήγαινε φυλακή όταν αποδεικνυόταν η ενοχή σου, αγαπητή. Και να πείθουν το δικαστή. Αυτό λέει ο ελληνικός νόμος. Η ελληνική νομοθεσία. Συγγνώμη κιόλας, έτσι. Αλλά τι να κάνουμε, υπάρχει και αυτό. Βρεθεί, πιαστεί την ώρα που πετάει τη μολότα και αυτό το πράγμα αποτυπωθεί στη μαρτυρική κατάθεση ενός αστυνομικού. Σαφώς. Θα πει ότι ναι, ο συγκεκριμένος. Που ονομάζεται έτσι. Ναι, γιατί τον συλλάβαμε και βρήκαμε ότι ονομάζεται έτσι. Και έχουμε και αυτή την απόδειξη. Την τάδε ώρα. Έτσι. Το τάδε ακριβώς σημείο. Έτσι. Να πετάει μπράβο. Το Ρότοφ. Αυτό είναι μια πολύ ισχυρή απόδειξη. Είναι η απόδειξη. Ότι ο άνθρωπος αυτός έχει τελέσει ένα μπράβο. Δίκαιο. Τα υπόλοιπα είναι αρλούμπες. Είναι ίδιες αρλούμπες όπως αυτά που ισχυρίζονται τα ΜΑΤ όταν βαράνε τον κόσμο λέγοντας ότι απλά τον κάναμε προσαγωγή, τον συλλάβαμε κτλ. Είναι η ίδια αρλούμπα. Η αστυνομία δεν θα μπει στη λογική να κρίνει πώς η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει τα διάφορα παιδιά. Και έτσι πρέπει, κύριε Μπαλάκο, έχετε πάρα πολύ δίκιο. Παρόλο το πλαγιό δάνειο που έχετε φτιάξει. Χωρίς να έχει σχέση με τη δικαιοσύνη αυτό σε ό,τι αφορά εμάς, οι αστυνομικοί που κάθε φορά αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο περιστατικό. Καταθέτουν ως μάρτυρες και περιγράφουν αυτό τα πράγματα. Αυτό τώρα, Μπαλάκο, τα οποία το γάμισες. Καταθέτουν ως μάρτυρες οι αστυνομικοί, του γάμισε το ράμα. Από εκεί και πέρα, το έχουμε ξαναδεί. Η αξιολόγηση των στοιχείων αυτών από την δικαιοσύνη και τα όποια άλλα στοιχεία προκύπτουν κατά την χρωματική διαδικασία, ασφαλώς και λαμβάνονται υπόψη του δικαστήριου και βγαίνουν οι αποφάσεις. Αυτό δεν αποτελεί μόνο. Εξαρτάται ποιος είναι ποιος, βέβαια. Αλλά πιστεύω ότι και από τις δύο πλευρές γίνεται προσπάθεια να καταδειχθούν και να καταγραφούν οι συγκεκριμένες συμπεριφορές του κάθε ενός και να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Εγώ, κύριε Λιμπερόπουλο, να σε ρωτήσω ευθέως. Ρώτα ρε Αλέξης, ευθέως. Μιλάμε για σκληρούς ανθρώπους, όχι πλάγια. Και δεν λέω για μερικά από τα παιδιά τα οποία είναι ανεμειγμένα σε αυτό, όσο για τους πιο μεγάλους υπερσταλίδες, τους πιο σκληρούς και πιο έμπειρους αυτό. Πιο έμπειροι σκληροί. Υπάρχει φόβο στο δικό σας σώμα. Κανένας φόβος, ατρόμητη είναι. Ρε, φόβος υπάρχει μόνο από κάτι ψωμιάδιδες, κοκαλαίους, μπομπολαίους, κυβερνητικούς φίλους. Ο φόβος έρχεται μόνο από εκεί, αγαπητέ. Από αυτά τα μοιάσματα δεν έρχεται φόβος. Τους γαμούμε ανεξαίρετος. Από ότι, όσο και αν αυτό φαίνεται ίσως περίεργο για αυτή την συζήτηση που κάνουμε τώρα και υπό το κλίμα με το οποίο γίνεται, πολύ πιο σοβαρές λοιπόν υποθέσεις και προσωπικότητες εγκληματικές από κάποιον έστω και κουκουλοφόρο που πετάει μια μολότοφ. Τέτοιος φόβος δεν υπάρχει. Κανένας. Είτε πείτε το ότι είναι επαγγελματικός κίνδυνος, είτε πείτε το ότι πάντων, έχουμε ισορροπήσει μέσα μας κάποια πράγματα. Καλά, ισορροπήσει τώρα. Να σας ρωτήσω εγώ, κύριε Μπερόπλε, τότε και θα πάμε σε ένα διάλειμμα μέσα. Έχει διαφημίσει μετά, παιδιά, καθίστε, έχουμε πλάκα. Ο λέει ότι συμβαίνουν ένα εκ των εξής τριών πραγμάτων. Θα βάλει και διαφημίσει κάτι. Είτε υπάρχει ένα μόνιμο παρακράτος. Μόνιμο παρακράτος, φιλαράκι, υπάρχει, αλλά δεν είναι από εκεί που το τοποθετείς. Το οποίο όταν συμφέρει την κυβέρνηση ή κάποιον άλλο πασιρτώσει. Υπάρχει αυτή η θεωρία και είναι και πολύ διαδεδομένη γιατί ο κόσμος είναι πια απελπισμένος με αυτό το πράγμα. Το βλέπει 30 χρόνια να συμβαίνει. Συμβαίνει, είναι αλήθεια. Αλλά δεν είναι εκεί που το πας. Να ξεχάσουμε το μνημόνιο και τα δυσβάσταχτα. Καλά, δεν είναι το μνημόνιο. Δυσβάσταχτα, εσύ σίγουρα. Εσύ δεν μπορείς να τα βαστάξεις. Το δεύτερο είναι ότι είτε η αστυνομία είτε η δικαιοσύνη δεν κάνουν τη δουλειά τους σε πασιρτώσει. Όχι, βρε, γιατί το λες. Δεν είναι ικανοί να τα βγάλουν πέρα με αυτό το πράγμα. Μα γιατί το λες. Αυτές οι δύο θεωρίες είναι που ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν τι ξέρεις. Με ποιο πράγμα δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ψωμιάδες που είναι ακόμα στα Σκόπια νομίζω. Κάτι από τα δύο πρέπει να συμβαίνει. Δεν μπορεί 30 χρόνια να βλέπει ο κόσμος στα μαγαζιά του να καίγονται. Ναι, να βλέπει ο κόσμος, την ιστορία. Ο κόσμος, ο Starbucks. Και να μην υπάρχει μια λύση, κύριε Μπαλάκο. Ναι. Έχετε απάντηση σε αυτό. Για πες, ρε Μπαλάκο. Θα σε εσάς, κύριε Λιμπερόπουλε, σένα το. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία. Αυτό με την προστασία του Πολίτη, με σκλαμώνει. Πιστεύω ότι δεν έχει καμία θέση. Καθώς ουδείς συμβιβάζεται από εμάς, όλους όσους υπηρετούμε στην ελληνική αστυνομία και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με τέτοιου είδους συμπεριφορές. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να μην οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτά τα αδικήματα. Και το κάνουμε. Και το έχουμε κάνει πολλές φορές. Και μάλιστα αποτελεσματικά. Μπράβο, ρε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Μπράβο, ρε Γλίτσα. Βεντούζα. Μ' αρέσει η μουσκούλα πάντως. Είναι Βανέσα Μέη. Να ψάξει να το βρείτε το σαντρακάκι. Γαμά, είναι πολύ ωραίο. Τώρα έρχονται οι διαφημισούλες. Θα γελάσουμε όλοι μαζί παρέα. Οι δικέφαλοι μαλάκα δεν μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους, μαλάκα τους σπάσανε τα πούπουλα! Γεράσιμος Σέρτσος και Δημήτρης Κωνσταντινίδης. Ακόμη μία αποκάλυψη για το ξέπλυμα χρήματος στο ποδόσφαιρο. Τρελή αποκάλυψη, τις είδαμε και τις άλλες αποκάλυψεις, παιδιά, μη χαίζεστε πολύ. Όλα θα πάνε άπατα. Εντάξει, χαίζονται όλοι να μιλήσουν, ο ψωμιάδης είναι ρούλερ.
κρατάει τα αρχίδια κάποιον. Μην τρελαίνεστε. Δείτε λίγο εδώ τώρα όταν περπατάς στην καταιγίδα να γουστάρεις. Λαλαλα. Αυτά. Έτσι, μη φοβάστε σκοτάδια και κούτσες. Αυτά μοιάζουν να χάνονται. Ζήσε λίγο συναισθηματική πουτσα. Φάει λίγο συναισθηματική πουτσα μέσα σου. Με ελπίδα στην καρδιά και αρχιδιές καμαρωτές. Έτσι. Δεν θα περπατάς ποτέ μόνος σου. Θα σε βαράνε τα ματ, μαλάκα. Θα έχεις πάντα παρέα. Αυτό. Όλα λαλά. Σταμάτα τις παπαριές, κλείσου σπίτι σου και πηγαίνε μόνο στα διάφορα παπαράκια που σου λένε. Χαμογέλα στις κάμερες, εμπνέουμε ένα στον άλλον παπάρα και πίνε ουίσκια, βλάκα. Keep walking, στείλε το δικό σου μήνυμα για την Ελλάδα, βλάκα. Γιατί η Ελλάδα είναι ωραίο διαφημιστικό προϊόν τώρα για τον Johnny Walker, βλάκα. Βλάκα, στείλε για την Ελλάδα. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Αυτό είναι Χατζηχρήστος Εμπάρτας, μαλάκα. Μαλάκα, γάμισε. Διαχείριση χρέους επιχειρήσεων, μαλάκα. Ο Χατζηχρήστος από, πώς το λένε, μπακαλόγατος, έγινε σύμβουλος επιχειρήσεων. Να το ξέρετε, παιδιά, θα σας φτιάξει. Λοιπόν, πάρτε και 10.000 bonus points με την Aegean να κάνετε ταξίδι, εντάξει. Δώστε bonus στον εαυτό σας, γιατί κάει και το Αττικόν. Εντάξει, και τώρα ακούστε και λίγο μελωδία. Είναι του Όμιλου Sky, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, πιάστε μελωδία σε ένα έτοιμο αυτό. Μετά που πάμε, τα έξοδα θα γαμίσουν την πολυκατοικία. Επιλέξτε σήμερα φυσικό αέριο, που θα αυξηθεί 20% μέχρι του χρόνου. Γιατί θα το γαμίσουν, διότι θα το πουλήσουν σε ιδιώτες. Μην ξεχνάτε αυτό που βλέπαμε. Δημόσια επιχείρηση αερίου. Έτσι. Μπράβο, πάμε παρακάτω. Α, τώρα θα πάρουμε μπο κόνσεπτ. Εντάξει, μην ξεχάσετε, γιατί έχουν χεστεί πάνω τους, διότι έχουν μπει τα IKEA, τους έχουν γαμίσει την αγορά. 40% επισκεφτείτε τους. Ναι, πάμε. Χατζηχρήστος σάντουιτς. Χατζηχρήστος, παίξαν τρεις, ξαναπαίζει ο σάντουιτς. Ο Χατζηχρήστος. Αυτό. Μπαίνω μέσα, παίρνω ένα κομματάκι από την επιχείρησή σας. Σας συμβουλεύω να πάτε λίγο πιο εκεί, αλλά είμαι μαζί εδώ partner. Κωνσταντζο! Ακόμα και οι γάβροι βρήκαν τη διαφήμισή τους. Ο ήλιος τον πειράξει. Ο ήλιος είναι αντίπαλος. Στη ζωή μου είναι σύμμαχος. Με την Big Solar, την ελληνική εταιρεία εμπορίας εξοπλισμού φωτοβολταϊκού. Big Solar. Που θα είναι δίπλα. Προσέχτε τώρα, το Big Solar, αν το μπερδέψει λίγο, είναι Big Solar. Άλλες δυνατότητες. Να, η αντικειμενική, παιδιά. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Έτσι έχουν. Καταλαβαίνεις. Έτσι. Καταλαβαίνεις. Μανιέτσα. Συμφωνείς. Όχι. Για πες. Καλά κάνεις. Και τώρα θα σκάσει. Καταλαβαίνεις γιατί διαφωνώ. Ναι. Για πες. Καταλαβαίνω. Ο Υποφάντης και ο Ανδρίτσος. Δεχτήκανε τις μειώσεις του μισθού τους, κάτσανε μια χαρά εκεί πέρα, γιδάκια στο Sky και σέβονται όλες τις απόψεις. Τόσο γίδια. Λοιπόν, πάντως αυτή η διαφήμιση οφείλω να ομολογήσω ότι έχει γίνει ένα καλό CGI. Εντάξει, έχουν πολλαπλασιάσει τα μήνυ πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά στο Post Production κάναν πολύ καλή δουλειά. Το μινάκι είναι πολύ ωραίο. Να το πάρετε, παιδιά, και πάρτε μου και εμένα ένα. Πάσχεται από Τίμος Αλάδες. Τίμος Αλάδες. Αυτό είναι. Όλοι θα πάρουμε πλακάκια από τη Ραβένα τώρα, να το ξέρετε, έτσι. Μόνο 4,75€. Αυτό. Θα πάρουμε πλακάκια από τη Ραβένα που είναι τσάμπα και θα τα πετάμε στο Σύνταγμα. Για να μην σας πω ότι μετά θα καθόμαστε και στο Σύνταγμα για να τα βάζουμε, να βάζουμε αυτά που βγάλαμε. Που είναι και τσάμπα, ρε. Μην είστε μαλάκες. This is Greece. I'm proud to be Greek. Μην είστε χαζοί. Πρέπει να βοηθήσουμε την αναστήλωση της πατρίδας μας. Και μετά θα πάμε να πάρουμε ένα Lexus, γιατί όλοι θα είμαστε επιτυχημένοι στη νέα άνοδο της οικονομίας με έναν καινούριο τεχνοκράτη πολιτικό. Του Sky. Οι θεατές του Sky. Του Παπαχέλλας, yeah. Σωστό, ναι, είναι και το target group. Οι συνταξιούχοι και οι μεταφέρονται στη Μαρφίν Εγνατία, στη σίγουρη τράπεζα, που τους χρωστάνε όλα τα κόμματα, που ο Βιεννόπουλος παραιτήθηκε
Στην πολύ σίγουρη τράπεζα. Με το καινούριο της καταθετικό με 6% επιτόκιο. Δηλαδή είναι... It's a bargain! Εντάξει, πάρτε τώρα τηλέφωνο όλοι να μεταφέρετε τα 2 ευρώ που έχετε. Ωι, Πόπι! Πόπι! Πόπι, we love you! Ναι, ναι, μεταφέρεις επικαιρότητα, το έχουμε καταλάβει. Άρε ζώα, δεν καταλαβαίνετε την αξία της Πόπης, ρε ζώα. Λοιπόν, όπα, 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 ησυχία ξεκινάει, φέρτε popcorn. Ο Καντάφη με τον Παπαχελά. Καντάφη, άντε ρε, και πρόεδρος σοσιαλιστικής διεθνούς, ρε. Όχι ο Καντάφη, ρε. Ο τέτοιος, που τον έχουμε ξεχάσει κιόλας. Αυτός. Είμαστε και πάλι εδώ. Γεια σου, Αλέξης. Για αυτό το θέμα των επεισοδίων χθες. Τα επεισόδια. Και μετά το δίλησαμε το πρόβλημα, λοιπόν. Ναι, ναι. Δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα. Δεν λύνεται, δεν λύνεται. Αυτοί οι άνθρωποι. Εξήγησα προηγουμένως ότι πιάνονται και έχουν πιαστεί αρκετοί. Μόνο τα δύο τελευταία χρόνια, όπως προείπα, έχουν προσαχθεί 3.000 άτομα από αυτούς, ναι, και έχουν συλληφθεί περίπου 1.300 άτομα. Τι λένε, Μάνιατσα. Στη δικαιοσύνη. Για πες. Αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς, τους 1.300, είχαν συλληφθεί και παλιότερα. Είχαν προσαχθεί, ναι, παλιότερα. Έλα. Και έχουν καταδικαστεί και σε ποινές κάποιοι από αυτούς. Έλα, ρε. Αυτό που θέλει πιο πολύ ο κόσμος να μάθει είναι ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τα επεισόδια. Ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τα επεισόδια, ρε. Ρε, πού ήσασταν εχθές, ρε. Ζαβάδια. Στα στούντιο ήμασταν και στους καναπέδες. Ο κόσμος όλος πιστεύει τι. Ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα που έχουν παρισφρήσει. Ναι, έχουν παρισφρήσει. Άνθρωποι της αστυνομίας, ναι, και θεωρούν όλοι ότι υπάρχει ένα σχέδιο πίσω από αυτό. Ο καθένας έχει και άλλη θεωρία για το σχέδιο. Ότι υπάρχει ένα παρακράτος, ο καθένας λέει ποιος είναι ο σκοπός. Παρακράτος υπάρχει, το βλέπουμε και στο κανάλι. Είναι άνθρωποι που θέλουν με πρώτο και κύριο στόχο να μας αποπροσανατολίσουν. Όχι να μας αποπροσανατολίσουν από το μνημόνιο, γιατί το λέτε. Όλη μέρα σήμερα μιλάγαμε για το Αττικόν. Μα γιατί λέτε αποπροσανατολισμό. Δεν τρέπεστε λίγο. Όλοι έχουν κάποια θεωρία. Και την έχω αυτή θεωρία γιατί είμαστε τόσο πολύ όλοι πιεσμένοι με τα μέτρα και δεν. Εσύ ειδικά είσαι πολύ πιεσμένη από τα μέτρα. Το έχω καταλάβει. Αφήνεται τόσο κόσμο να πιστεύει, ναι, σε ένα, ναι, παρακράτος. Για πες. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει αυτό το παρακράτος και ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τα επεισόδια. Θα σας απαντήσω. Το παρακράτος είναι αυτό που είναι παρά το κράτος. Γνωστοί άγνωστοι, ναι, ναι, δεν προέρχεται από εμάς. Οι γνωστοί άγνωστοι. Είναι κάποιοι. Εμείς σε αυτούς που έχουμε, ναι, ναι, συλλάβει, έχουμε προσλάβει. Είναι γνωστοί σας. Ασφαλώς και τους γνωστούς. Πήρατε καφέ μαζί. Ομοτυπώνεμά τους, ναι, και έχουν σχηματιστεί, εντυπωγραφήσει και έχουν πάει στη δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά τη λέξη παρακράτος. Είπα και προηγουμένως ότι. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία, ναι, δεν έχει καμία σχέση και δεν χρειάζεται το παρακράτος. Δεν έχει λόγους η Ελληνική Αστυνομία να εμπλέκεται. Που σημαίνει ότι υπάρχει παρακράτος, απλά η Ελληνική Αστυνομία δεν το χρειάζεται και δεν έχει σχέση μαζί του. Το έχει κάνει η αστυνομία. Να συλλαμβάνει. Αυτό εννοείς. Δεν είπες ότι δεν υπάρχει παρακράτος. Είπες ότι η Ελληνική Αστυνομία δεν το χρειάζεται και δεν έχει σχέση μαζί του. Έτσι, μην μπερδευόμαστε. Αυτούς που διαπράττουν τα αδικήματα δεν τους ενδιαφέρει αν είναι. Δεν τους ενδιαφέρει ποιος. Δεν ψάχνουμε ποιος είναι αυτός. Ποιος. Και η λέξη παρακράτος δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Α, δεν έχει. Δεν υπάρχει όμως. Δεν το διαψεύσαμε. Είναι ο δράστης. Μας ενδιαφέρει, ναι, ότι είναι δράστης μιας συγκεκριμένης αξιόπινης πράξης. Αυτό. Και αυτή συλλαμβάνεται. Μπράβο. Το ότι γίνεται πάντα τα επεισόδια. Μπαλάκο, για λέει. Η αστυνομία δεν μπορεί να τα ελέγξει όμως. Δηλαδή, ή θα δεχτούμε ότι είναι τελείως ανίκανη η αστυνομία, ναι, ή ότι υπάρχει κάτι άλλο. Ένα από τα δύο θα συμβαίνει. Τι θα συμβαίνει. Υπάρχει ένα θέμα. Έλα, θυμάμαι την πρώτη επέτειο, ναι, από τα Δεκεμβρίανα, ναι, ότι η αστυνομία είχε προχωρήσει δύο μέρες πριν από τη διαδήλωση σε προληπτικές προσαγωγές. Γιατί το λες αυτό. Αυτή τη φορά. Γιατί δεν προχωρήσατε σε προληπτικές προσαγωγές. Όχι, δεν προχώρησα σε προληπτικές προσαγωγές, αγάπη μου. Όχι, που ήξαμε. Απλά εσείς δεν ήσασταν εκεί. Ή θελημένα. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια επιλογή. Για πες. Στα Δεκεμβριανά που είπατε εσείς στην πρώτη επέτειο, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Σε άλλα Δεκεμβριανά. Και τις τελευταίες μέρες έχουν γίνει πάρα πολλοί έλεγχοι τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνοντας τους ελέγχους αυτούς αποτρέπουμε τα όποια επεισόδια. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποτρέπετε. Οπότε γιατί τους κάνετε, ρε γίδια. Πάντως αυτό που εντυπωσιάζει. Πάντα γίνονται στους ελέγχους. Αυτοί οι έλεγχοι οδήγησαν σε προσαγωγές. Πάντα γίνονται έλεγχοι, πάντα γίνονται προσαγωγές. Πάντα γίνονται. Βεβαίως, είχαμε και το Σάββατο είχαμε προσαγωγές. Και το Σάββατο είχαμε. Οπότε. Αυτό που ελέγχθηκε μέσα στη συνέντευξη που. Κολοτουμπιάζουμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Ξέρετε, ο μέσος δημοσιογράφος που δεν ασχολείται καν με το αστυνομικό ρεπορτάζ, ναι, ναι, όπως εγώ, διάβαζε εφημερίδες ότι ήταν προφανές ότι θα υπήρχαν κάποιου είδους κινητοποιήσεις και κάποιου είδους επεισόδια. Προφανώς είχατε. Α, τα επεισόδια δεν ανακοινώθηκαν, συγγνώμη, γίνανε μετά. Μόνο οι κινητοποιήσεις είχαν ανακοινωθεί. Κάποιος κάτι εννοεί. Ό,τι είπατε για τις πληροφορίες. Ναι. Όταν λέμε πληροφορίες, ναι, πληροφορίες. Τι εννοούμε. Για πληροφορίες πες. Ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ναι, θα διαπράξουν αυτά τα αδικήματα, ναι, στο συγκεκριμένο μέρος. Τι είστε, μαλάκα, το minority report. Προφανώς και υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Ναι. Ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν. Για πες. Μπήκαν 40 φωτιές. Και 40 φωτιές ήταν τις μέτρησες. Ήσουν εκεί. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Γιατί αμφιβάλλει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ενήργησαν αυτόβουλα ο καθένας. Αυτόβουλα, δεν όλα. Αμφιβάλλει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάποια προσυνεννόηση. Ωα. Αμφιβάλλει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι. Με ποιους οργάνωσε αυτό. Αμφιβάλλει.
μπορώ να πω κάτι. Μια συνεννόηση μεταξύ τους. Συνεννόηση μεταξύ τους είναι πολύ εύκολη. Δεν χρειάζεται να το ανακοινώσουν πριν από μέρες τι ακριβώς θα κάνουν. Μα είναι προφανές ότι εύκολα θα κάψαν όλη την Αθήνα. Καλά, κάψαν όλη την Αθήνα και εσύ μπερδεύεσαι. Ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μπορεί οποιαδήποτε στιγμή με το κινητό, με ένα SMS. SMS. Το σημείο συνάντηση. Ρε μαλάκα, SMS, ρε μαλάκα. Εσύ στέλνατε fax, ρε μαλάκα, το 84. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Απ' τη μία λέτε ότι τους ξέρετε και πολλούς τους έχετε πιάσει και ξαναπιάσει. Ναι. Απ' την άλλη, ξέρουμε όλοι ότι έχετε πλέον η αστυνομία στην κατοχή της και μεθόδους παρακολούθησης ηλεκτρονικής. Θα ήθελες εσύ πολύ. Οπότε υποθέτηκα ότι κάποιος με κάποιο τρόπο μαζεύετε κάποιες προφορές για το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Τους όρους, τους παρακολουθούν όλους. Είναι ότι θα υπάρξουν επεισόδια σε κάποια έκταση. Σε κάποια. Αυτές υπάρχουν. Τις ξέρετε στις πληροφορίες. Τα πέ, υπάρξουν επεισόδια εκεί, εκεί και εκεί. Τα άτομα. Ναι. Έλα. Τη χρονική στιγμή. Ναι, εγώ εκείνο που θα ήθελα να πω είναι το εξής, ότι δέχομαι ότι η αστυνομία κάνει μεθοδικά τη δουλειά της. Μεθοδικότατα. Εκείνο που παρατηρώ είναι ότι καθένας, γιατί είναι πολύ μπλεγμένοι σε αυτή την υπόθεση, πολύ όμως, θέλει να βγάλει από πάνω του τι να βγάλει. Την ευθύνη, να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Το δέρμα του φιδιού, το καινούριο να βγάλει. Συλλαμβάνουμε, πηγαίνουν στη δικαιοσύνη και από εκεί δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Προηγουμένως που ήταν για το θέμα της νομικής, είπα, ξέρω εγώ, έστειλα τρεις επιστολές. Ναι. Μα δεν το είπες έτσι όπως έπρεπε. Δεν το είπες, δεν το είπες καλά γι' αυτό. Να οδηγηθούμε σε μία λύση. Δηλαδή ο καθένας. Δεν υπάρχει λύση, ρε. Ένα λεπτό, τάσουμε σχόλια. Έχουμε λίγο χρόνο και θέλω να καλώ. Όχι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ναι. Θέλω να πω ότι δεν θα λυθεί. Ένα τρόπο να κάτσουν στο τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι παστατώσει και να το λύσουν. Όχι απλώς, όχι απλώς να κάτσουν, να θέλουν να το λύσουν. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Μπαλάκο, γιατί έχουμε πολύ λίγο, έχουμε γύρω στα 3-4 λεπτά. Όχι, ρε, μαλάκα, τελειώνεται. Μας γαμάτε το πρόγραμμα. Έχω ζήσει και στο εξωτερικό και έχω δει. Εσύ, ρε, που έχει ζήσει. Ναι. Παρότι ξέρω τι τραβάνε οι αστυνομικοί και ξέρω. Του αστυνομικού. Δεν μπορώ να κλαίω. Υπάρχουν σκηνές που. Δεν ξέρω τι να κλάψω περισσότερο για το Αττικό ή για του αστυνομικού. Όταν βλέπω ένα παιδί των ΜΑΤ. Παιδί των ΜΑΤ. Oh my garden. Ναι. Και είναι συχνό το φαινόμενο. Και χθες το βράδυ οι άνθρωποι δικοί μας το είδαν εκεί. Ναι. Ή όταν βλέπω, για παράδειγμα, να έχουν συλλάβει κάποιον. Ναι. Δεν λέω την ώρα που πάνε να το συλλάβουν, που προφανώς θα χρησιμοποιήσουν κάποια βία. Όχι, ρε. Λέω μετά. Και τον σέρνουν, εν πάση περιπτώσει, και συνεχίζουν. Τον σέρνουν, εντάξει, λογικό είναι. Και συνεχίζουμε να τα βλέπουμε το 2012. Μιλάτε προφανώς για μεμονωμένα περιστατικά. Μεμονωμένα περιστατικά. Αυτό τι λείπει, λείπει η πειθαρχία. Προσπαθώ να το καταλάβω. Τι είναι αυτό που λείπει σε αυτού του ανθρώπου. Η αρχεία. Να έχετε υπόψη σας ότι έχουμε να κάνουμε με αστυνομικούς οι οποίοι δουλεύουν τις μέρες αυτές, ειδικά των διαδηλώσεων, πάρα πολλές ώρες, υπό αντίξωες συνθήκες. Αντίξωες συνθήκες. Την προσοχή να μην τραυματίσουν κανέναν. Κανένα δεν μπορούν να τραυματίσουν. Με προσοχή τους πιάνουν όλους και τους λένε παρακαλώ, καθίστε και τα λοιπά. Το περιβάλλον το οποίο είδατε και χθες, το οποίο δεν δημιούργησαν τα μάτια. Όχι, δεν δημιούργησαν τα μάτια. Οι διαδηλωτές πετάγανε καπνογόνα. Και δακρυγόνα και κροτυλάμψεις και όλα. Και από τα δακρυγόνα, αλλά όχι μόνο από τα δακρυγόνα. Όχι μόνο, βέβαια. Όχι μόνο από τα δακρυγόνα. Φαντάζομαι ότι ήταν πολύ περισσότερα τα υπόλοιπα. Ναι, ναι, ήταν τα υπόλοιπα περισσότερα, βέβαια. Πέταγαν φασολάδα οι διαδηλωτές και τους κάναν νους να κλάνουν. Έχετε πάρει υποτίθεται αυτές τις περίφημες αντλίες, οι οποίες χρησιμοποιούν νερό, που εν πάση περιπτώσει δεν έχουν το ίδιο αντίκτυπο με τα χημικά, ούτε κρατάνε δύο μέρες. Και έχουν και αντίκτυπο στην υγεία πας ετώσεις. Δεν έχουν. Πετάμε νερό. Να πλένουμε τα αρχίδια μας. Γιατί δεν έχουν βενζίνη, μάλλον. Έχει πιστοποιηθεί διεθνώς ότι δεν προκαλούν βλάβη στην υγεία. Ποια? Αυτό είναι πιστοποιημένο. Πιστοποιημένο. Από πού, μάλλον. Από ποια στάνη το πιστοποιήσετε. Τραυματισμούς ατόμων από τα δακρυγόνα. Όχι, κανείς. Υπερβολικές δόσεις. Είναι όμως αποτελεσματικά. Είναι όμως αποτελεσματικά με την έννοια ότι. Όχι της καταστολής, αλλά με την έννοια ότι αποφεύγονται με τα δακρυγόνα οι επαφές σώμα με σώμα. Οι επαφές σώμα με σώμα, μάλλον. Δεν θέλουμε να επιδειχτούμε. Να μας σταματάτε να μας πάσετε τα αρχίδια, δεν μέσα. Ή κάποια άλλα μέσα διαφορετικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Ποια? Είναι μετρημένα τα μέσα. Και είχατε βάλει και εκείνο το περίφημο φράχτη, το οποίο δεν το βάλατε χθες από τη δεν το είναι ένα από τεχνικό μέσο. Το οποίο τεχνικό. Είναι το βάλουμε ότι όχι, το αντικαταστήσαμε με λεωφορεία. Αυτό. Φράχτη λεωφορεία. Λεωφορεία φράχτη. Σάμπα τον πειράμα. Που είχαμε το φράχτη χθες. Γιατί καταργήθηκε ο φράχτη έτσι από περίφημο. Δεν καταργήθηκε ο φράχτη. Δεν καταργήθηκε. Απλώς επιλέγονται κάποια σημεία στα οποία. Απλά δεν έχουμε να τον φτιάξουμε. Τώρα τον γαμίσαμε την προηγούμενη φορά. Μιλάτε για ένα όχημα το οποίο ξεύει νερό. Το όχημα αυτό χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις υπιότερων διαδηλώσεων όταν έχουμε κάποιο πλήθος το οποίο θέλουμε να κρατήσουμε σε κάποια απόσταση. Ναι, ενώ τώρα δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε σε απόσταση. Και όχι να το πάρουμε να καταβρέχουμε τον κόσμο οπουδήποτε. Α, όχι να το πάρουμε να καταβρέχετε τον κόσμο, μην πάθει και τίποτα. Κανένα κρύωμα δηλαδή. Κανένα μητρικό, κανένα πνευμονικό. Μαλακία δεν είναι. Δεν το έχετε χρησιμοποιήσει ακόμα. Όχι, γιατί πνευμονία θα πάθουν οι διαδηλωτές. Όχι στην Αθήνα, όχι στην Αθήνα. Περιφερειακά. Στην περιφερειακά το για πότισμα το είχαμε. Εκεί το πήρε στο χωριό μου. Υπήρξε κάποια περίπτωση χθες που κάποιος
Κάποιο στέλεχος των ΜΑΤ της μονάδας αποκατάστασης της τάξης ζήτησε την άδεια του κέντρου να κάνει χρήση μέτρων αυτοπροστασίας. Τι χρήση μέτρων αυτοπροστασίας, ρε βλάκα, τι να κάνει, δηλαδή να βάλει καπότα. Δεν λαμβάνουν ούτως ή άλλως όλες οι δυνάμεις. Τι όπλο, ρε βλαμμένε, πέτρες πετάγανε. Αυτό δεν έχει ζητηθεί από κανέναν ποτέ. Όχι, από κανέναν, γιατί το κάνουν μόνοι τους. Δεν χρειάζεται να ζητηθεί από κανέναν. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, ούτε κανείς άλλος άκουσε κάτι τέτοιο. Όχι, άκουσε. Δεν ζήτησε κανείς τέτοιο πράγμα και δεν χρειάζεται. Όχι. Και προς Θεού, αν μιλάμε για τέτοιο περιστατικό, ο αστυνομικός θα ζητήσει να κάνει χρήση όπλων. Δεν φτάσαμε σε τέτοιο σημείο χθες. Φτάσαμε σε σημείο που χρειάζονταν σε πολύ γρήγορο χρόνο να μεταβούμε σε διαφορετικά σημεία, να διευκολύνουμε περιοριστικά οχήματα. Αυτό ήσασταν και να διευκολύνετε περιοριστικά οχήματα. Πώς θα μας πεις ότι δεν θα καούν και τα υπόλοιπα. Μαγαζιά που έχουμε είναι. Καλά, το σπίτι σου θα καεί. Εσένα σε λίγο έτσι όπως το πας σε κόβω. Δεν λέγω τα όπλα. Εσείς θα κρίνετε πώς. Εσείς θα κρίνετε πότε θα βγάλετε όπλα. Εκεί το πάμε τώρα. Στις επόμενες εκδηλώσεις. Ναι. Όπως το έχουμε κάνει πάρα πολλές άλλες φορές. Πολλές το έχετε κάνει και έχετε πετύχει. Δεν έγινε όπως είχε γίνει κάποιες άλλες φορές. Ναι, μπορεί όμως και να αποφευθεί αυτό το πράγμα. Με μέτρα ναι, τα οποία. Με τι μέτρα είναι, μαλακά. Κερί για τα μαλλιά, μαλακά. Να κολλάει πάνω στην κουρούπα. Η διαδικασία διευκόλυνση των δυνάμεων και αυτά, θα έχουμε δυνατότητα αντικειμενικά να έχουμε γρηγορότερη πρόσβαση στα σημεία. Γρηγορότερη με τι. Θα σπέρνουν στα μηχανάκια τρικάβαλο ιδεαλτά. Το πρόβλημα που σα είπα και προηγουμένως είναι μπορεί να έχετε 10 επιτυχίες εντωμεταξύ και ύστερα από 3 χρόνια να παρουσιαστεί ένα πρόβλημα, μια κατάσταση χειρότερη από αυτή. Αυτό είναι που θέλουμε. Τι θες εσύ ρε Βρετανή διορισμένε. Δεν βλέπουμε μία προοδευτική μείωση όλων αυτών των... Θα μπορούσα να σας η πω... Η μείωση ζώα δεν έρχεται με την καταστολή, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό. Έχει πάρα πολλές επιτυχίες. Όχι, πάρα πολλές. Τα τελευταία χρόνια και έχουν καταγραφεί. Αλλά μένει... Επιτυχίες έχουν καταγραφεί. Δεύτερον, ότι οι καταστροφές τα τελευταία χρόνια έχουν περιοριστεί σημαντικά. Και αυτό νομίζω προκύπτει και από αριθμητικά στοιχεία. Ναι, ναι, τσαπρούνια. Πολύ καλά γίνεται στις περισσότερες των περιπτώσεων. Το βλέπουμε για κάτω, το έχετε εκεί. Πολύ καλά. Γιατί ειδήσαμε μετά να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαλάκο. Ξέρω ότι ήταν κουραστικές. Ήταν κουραστικές, ήταν που σας βλέπαμε τόση ώρα. Σας κουραστικές, Σοφία Παγιάννου. Γεια σου. Να ευχαριστήσω τον κύριο Λιμπερόπουλο, τον κύριο Βαρελά που ελπίζω να δει αυτή την πόλη να. Μαλάκα, Παπασχελάη, η γραβάτα σου είναι ότι πρέπει για Halloween, έτσι. Γιατί έχει πληγωθεί πολύ. Είναι πράσινη με κόκκινες βούλες. Δεν υπάρχει. Πραγματικά. Δεν υπάρχει τίποτα πιο τυχαίο από αυτό. Είναι η πρώτη από μια σειρά εκπομπών που έχουμε ετοιμάσει για ένα μεγάλο αφιέρωμα στο γιατί και πώς φτάσαμε στο μνημόνιο. Θα είμαι εκεί, Παπασχελά, θα φας τη σκόνη μου. Θα περάσουμε πολύ καλά εγώ και εσύ. Από όλους εμάς εδώ, καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ, Παπασχελά. Λοιπόν, κάνω και εγώ μια αποφώνηση από τα στούντιο του Όμνια TV. Ευχαριστούμε κύριε Παπαρόπουλε, ευχαριστούμε κύριε Πλάγιο Δάνιε Μπάτσε, ευχαριστούμε κύριε Τίχε, ευχαριστούμε κύριε Τίχε δημοσιογράφε. Θα είμαστε εδώ την επόμενη φορά μαζί με όλο το συρφετό της αποβλακοσύνης του Sky. Τη Δευτέρα, μετά το The Barber Shop, θα έρθει άλλο ένα πολύ μεγάλο και ωραίο τρολάρισμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βοήθειά σας. When you walk through the storm, hold your head up high.